Βασιλά βρήκε τον Καλατζή, καθώς άλλαξαν τώρα θέσεις οι παίκτες της Λάρισας και βγαίνει ο Αντσουέ μόνος του, σουτάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Να ο Αντσουέ, ο οποίος στην πρώτη πραγματικά πολύ καλή φάση που του δημιουργείται φεύγει σαν σφαίρα. Είχαμε πει ότι είναι πιο γρήγορος, πιο εκρηκτικός από τον Κόσλεϊ. Καταπληκτική παλιά στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και έρχεται ο Αντσουέ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και την ΑΕΛ στα ουράνια. Καθώς βρισκόμαστε στο 82ο λεπτό και η Λάρισα προηγείται του Παναθηναϊκού με 2-1. Εδώ βλέπετε τον παίκτη από την Γκαμπόν, τον παίκτη που προσπάθησε να κάνει καριέρα στην Ισπανία, δεν μπόρεσε, η Αλαβές τον έδωσε δανεικό και εδώ ξανά η βαθιά μπαλιά για τον Αντσουέ που κερδίζει και τον Κούμα και τον Μωρίς στο σπριντ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπέντε, η Λάρισα μπροστά στο σκορ. Την ίδια ώρα Αποστόλη Τριανταφύλου είδαμε τον Γιώργο Δόνη να φεύγει σφαίρα μόλις μπήκε τον γκολ στους παίκτες που έκαναν ζέσταμα και να ζητάει από κάποιον να ετοιμαστεί για αλλαγή. Αποστόλη. Ακριβώς, ενώ όλοι πανηγύριζαν τον γκολ, ο Γιώργος Δόνης φώναξε κοντά του τον Σπύρο, τον Βάλα, του έδωσε τον Λίλα ξεκινήσει να ετοιμαστεί. Βάζει αμυντικό, θα είναι η τρίτη αλλαγή, λογικό τώρα για να διαφυλάξει το υπέρ του σκορ.